Αυτό το νομοσχέδιο είναι χουντικής έμπνευσης, να το πούμε έτσι. Προσπαθεί να επιβάλλει απαγορεύσεις και όπως πάντοτε να βάλει πάνω απ' όλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, τη διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Δηλαδή, αν οποιαδήποτε κινητοποίηση πάει κόντρα στα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, θα έχει εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να την απαγορεύει. Ή ακόμα και να καθορίζει ποιος, πού και πότε και αν θα διαδηλώνει. Μιλάμε δηλαδή επί της ουσίας για μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού, αλλά και των εργαζομένων συγκεκριμένα, προκειμένου να προλάβουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Πόσες φορές, πόσο συχνά κλείνει το κέντρο μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά? Όλες τις άλλες μέρες ο έμπορος έχει τους τζίρους αυτούς που καταφέρνει να βγάζει τα κέρδη αυτά τα οποία θα εξασφαλίζουν τη ζωή του, και μόνο αυτές τις μέρες με αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται ο τζίρος του πέφτει κατακόρυφα και δεν έχει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Αυτό είναι και λίγο οξύμορο, αλλά και άμα το ψάξει κανείς πιο βαθιά καταλαβαίνει πού ακριβώς το πάει η κυβέρνηση αναπτύσσοντας αυτή την προπαγάνδα. Είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση, έχοντας νομοθετήσει μία σειρά αντεργατικών μέτρων και έχοντας στα σκαριά καινούργια τέτοια μέτρα, προσπαθεί να ενισχύσει την καταστολή, και αυτό που δεν κατάφερε να κάνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή να φημώσει τα σωματεία και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, να το κάνει το επόμενο διάστημα, προκειμένου πιο αποτελεσματικά να περάσει ακόμα περισσότερα μέτρα που θα δίνουν γη και νερό στο κεφάλαιο και θα χτυπάνε τον εργαζόμενο και συνολικά το λαό. Σε μια διαδήλωση κάποιος διεκδικεί καλύτερο μισθό, καλύτερη σύνταξη, διεκδικεί υγεία, για παράδειγμα τώρα που διαδηλώσαν οι υγειονομικοί, είναι οι κακοί που κάνουν διαδηλώσεις, και πριν από λίγο καιρό τους χειροκροτάγανε που ήταν οι ήρωες κλπ. Με αυτή την έννοια, και ακριβώς επειδή και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεν στηρίξανε τον μικρό έμπορο και μικρό επιχειρηματία όλα αυτά τα χρόνια, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ζητάγαμε και εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο, όπως για παράδειγμα το φόρο επιτιδεύματος που συνεχίζουν να διατηρούν, το φόρο από το πρώτο ευρώ που επίσης διατηρούν, δεν έχουν πει κουβέντα ή δεν έχουν κάνει κάτι, γιατί πολλές κουβέντες έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι ουσιαστικά το πραγματικό πρόβλημα σήμερα του μικρού εμπόρου και στις γειτονιές, όπως είπα και πριν, αλλά και στο κέντρο. Θα επιμείνουμε πρώτον να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, και σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεχίσουμε και θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις για την κατάργησή του και το δυνάμωμα της πάλης ενάντια στο σύνολο των αντεργατικών επιλογών των οποίων αντιμετωπίζουμε σήμερα.